Λοιπόν, από ό,τι μας είπε η κυρία Παπουτσάκη, τελικά ότι το σύριαλ με τη ζωή της Αλίκης Βιλιτάκη δεν της έκανε και τόσο καλό, έτσι. Μακροπρόθεσμα της έκανε καλό βασικά, από την άποψη ότι δέχτηκε αρνητική κριτική και είδε τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Μπορεί εκείνη την περίοδο στην οποία έπαιρνε τα αρνητικά σχόλια να αισθανότανε και ψυχολογικά δεν ήταν πολύ καλά. Να αντιλαμβανόταν έτσι όπως έπρεπε, αλλά... Εγώ πάση πιστεύω, νομίζω ότι μοιάζει πάρα πολύ στην Βιλιτάκη. Τα χαρακτηριστικά. Είναι πάρα πολύ όμορφη. Ακούστε, ακούστε να σας πω κάτι. Τώρα θα σας πω κάτι, το οποίο, αν θα πάρετε, παιδιά, την Μαραγκόζη, την Μαραγκόζη. Την Μαραγκόζη, και τη βάλετε μία ξανθιά περούκα σε στυλ Βουγιουκλάκη. Παιδιά ήταν ίδια. Σοβαρά. Είχα δει μια φωτογράφηση πριν 20 χρόνια τουλάχιστον. Θυμάμαι, τη θυμάμαι αυτή είναι, τη φωτογράφηση. Παιδιά είναι ίδια όμως. Σοβαρά. Ναι, όταν σου λέω είναι ίδια, η ίδια. Η Χριστίνα η Μαραγκόζη. Πριν κάνει τις πλαστικές αυτές τις οποίες υπάρχουν σήμερα. Αυτό ήθελα να πω. Η παλιά η Μαραγκόζη. Ναι. Όχι η σημερινή η Μαραγκόζη, έτσι. Η πρώτη με το Δάντη δεν ήταν ναι. Μαραγκόζη. Θα σου λέω. Εγώ ήταν με τον Δάντη. Όχι, η Χριστίνα Μαραγκόζη ήταν παντρεμένη με τον Αντώνη τον Βαρδί. Α, ναι, με τον Βαρδί. Ναι, η Γιαγκούση ήταν με τον. Η Λίτσα Γιαγκούση ήταν με τον Αντώνη. Έλα, πάμε. Τι έκανε. Τι έκανε. Κάνει. Πρόσεχε. Κάνει κάτι. Θα βλέπει και θα κάνει. Τι έγινε με ρετιά. Μπράβο μπρος και μη στενιά. Αλήθεια, να πω, να πω, να πω. Θα σου πω. Η στροφή. Μήπως είχε ένα μπουκαλάκι εκεί πέρα και αυτό, ε. Η στροφή τι ακριβώς. Πάμε. Ξέρεις πόσο χρόνο τραγούδι είναι αυτό? 17. Τι 17, μπορεί και πάρα πολύ παραπάνω. Το 80. Δεν θέλω μήτε να τη ζω. Με τις μεσήμπλεξα μεγάλες και στην Αθήνα κατεβώ. Εδώ ό,τι θέλεις κάνει. Καλά, τι είναι τώρα σήμερα, δεν το καταλάβω. Μιούζικαλ. Πάρ' την, πάρ' την κατάσταση. Πάρ' την, πάρ' την και δώσ' την. Στους πιτς του Γκαγκουσάλες. Παιδιά. Ηρεμία, να σου πω, δεν έχεις και ένα μπουκαλάκι δίπλα και πίνεις εκεί τίποτα. Τίποτα. Τι έγινε. Δεν ξέρω. Πολύ φώτο να έπιασε. Ναι, αλλά... Πάρτι, κύριε, πάρτι. Ζωντανέψαμε. Αυτό. Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, Νικολέτα Ράλι, στο θέμα Αναστασιάδη. Τι ακριβώς είπε. Μίλησε για την εκπομπή της, το πόσο δύσκολο είναι που ξαφνικά κάνει μια καθημερινή εκπομπή με μια καινούργια παρέα. Αν δυσκολεύτηκε στην αρχή, πώς αισθάνεται πλέον μετά από το πέρασμα λίγων εβδομάδων. Αλλά καλύτερα είναι να πάμε να δούμε ναι, το βίντεο. Ναι, πάμε να το δούμε γιατί όλα. Εδώ γίνεται... Όλα, πάμε! Σου, ε? Μικρό είναι να γελάς για τον εαυτό σου. Νομίζω ότι να γελάς.
όταν αυτό σαρκάζεσαι και όταν βλέπει ένα τόσο ωραίο βιντεάκι πετυχημένο πραγματικά με τα καλύτερα. Φυσικά και θα γελάσω και θα χαμογελάσω. Είμαι σίγουρη. Τα βέβαια να μην τα βάλουμε. Για να ζεσταθεί λίγο η κουβέντα, ξέρει. Να μην πάρει μια φυσικολουσία. Αλλά σου πω, όπω φάνηκε και από αυτό, αλλά βέβαια, είχε και άλλε δυνότητε, είχε και άλλε ικανότητε πριν από την παρουσίαση. Που το κάτω-κάτω το κάνει οποιοδήποτε στην Ελλάδα. Τη σήμερα ημέρα, απόδειξη είμαστε όλοι εμεί εδώ. Είχε κάποια. Είσαι ηθοποιό. Δεν έχω σπουδάσει ηθοποιό. Δεν περνάει για το σημαντικό τεστ του. Εγώ έχω σπουδάσει γεωλογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τι, από εκεί ξεκινάμε, ναι. Γεωλογία. Ναι, ακόμα σπουδάζω. Βέβαια, αυτό είναι άλλο θέμα. Πάμε παρακάτω. Σπουδάτε. Έχει πετρέλα το Αιγαίο. Έχει. Τι είχε, αφήσει σπουδάσει γεωλογία. Δεν θα έχει. Δεν πήρε το Αιγαίο. Τα έλεγε στον καθηγητή. Όχι, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Φαντάζομαι ότι δεν πέρασε το πρωτοχρόνο. Όχι, πέρασα πάρα πολλά μαθήματα. Αλλά εμένα αυτό που με ενδιαφέρε κυρίω αν ασχοληθώ κάποια στιγμή στο μέλλον ήταν οι σεισμοί, η γεωφυσική. Όχι τόσο τα. Άκυρο. Καθόλου, στην Ελλάδα ζει. Μην είναι τέτοια παιδιά που λέγονται. Το εννοώ πάνω στη δική σου εικόνα. Δεν θα το περίμενα ποτέ να καθίσει εσύ να ασχοληθεί με τέτοια. Γιατί προκαλεί σεισμού. Εδώ μεταξύ, θα σα πω το καλύτερο, έπρεπε να το βρω να σα το φέρω. Έχω βιντεάκι καλεσμένη στην Τατιάνα Στεφανίδου, εποχή καλυστίων του Αντένα, που είμαι ένα παιδάκι και αυτά έτσι κάθομαι στην ακρούλα. Και μου λέει η κυρία Στεφανίδου, εσύ τι θες να γίνει όταν μεγαλώσει. Σεισμολόγο. Τελείω άσχετο. Τι τίτλο είχαμε πάρει στον Αντένα μα. Στον Αντένα είχαμε πάρει με επιλογματική μισελά και στο διεθνή, στο εξωτερικό, είχα βγει πρώτη. Μη παγκόσμιο τουρισμό. Τώρα συνεχίζεται το Comedy Lab στο Star. Μια διαφορετική βερσιόν, η ίδια ομάδα από τα σφινάκια και τα σκερτσάκια, ίδιοι ηθοποιοί. Αλλά κάνουμε άλλα πράγματα. Του βόλεψε όλου. Τον ένα τον πήρε στο πάνελ, του άλλου έδωσε εκπομπή. Μια χαρά είναι. Μα δεν αξίζει να δει κάτι διαφορετικό σε μια μεσημεριανή εκπομπή όπω έχει καθιερωθεί. Θέλει όμω ο κόσμο. Αυτό ήταν σπότα για την Ελένη. Ορίστε. Σπότα για την Ελένη ήταν αυτό. Μα και η εκπομπή τη κυρία Μενεγάκη είναι κάτι διαφορετικό για μεσημεριανή εκπομπή. Τώρα μα δουλεύει. Όχι, δεν σα δουλεύω. Είναι το πρωινό, μεταφέρθηκε το μεσημέρι όπω είναι. Έτσι μου έχουν πει γιατί δεν το έχω παρακολουθήσει. Και λέω αλήθεια. Όχι, η Ελένη έχει κάνει τι αλλαγέ τη. Έχει βάλει και τον Άλεξ, έχει βάλει πάρα πολύ ίντερνετ μέσα. Καβγά, καβδά. Καβδά νομίζω. Άλεξ Καβδά. Καβδά. Από το MTV τέλος πάντων. Έχει βάλει πολύ Twitter και τέτοια. Όταν είσαι, λες τις ειδήσεις και θα έρθεις και θα μιλήσεις και με κάποιους καλεσμένους πολιτικούς και αυτά, σίγουρα είναι κάτι το οποίο εγώ δεν θα μπορούσα να το κάνω ποτέ και ούτε με ενδιαφέρει. Από εκεί και πέρα, το να λες απλά τις ειδήσεις και να παρακολουθείς ένα τέτοιο. Όπως βλέπω σήμερα, τώρα που βλέπω το κάδρο σου, το πλάνο σου, βλέπω ότι μπορείς να πεις ειδήσεις. Άνετα. Ναι, ιδιαίτερα στο Star. Άνετα. Ναι, ναι. Γιατί δεν θα μπορούσε να πει το δελτίο του Star. Τα δελτία του Star και το καθημερινό. Ειδικά το δελτίο του Star πρέπει να πω ότι ίσως και ο Εμίλιος έφυγε γιατί θα του πάνε να φορέσει ντεκολτέ. Και αποφάσισε και έφυγε ο άνθρωπος για να διασώσει κάποια. Είδα σου τη Λαμπύρη. Είδα τη Λαμπύρη, συγγνώμη. Δικιά σου είναι η Λαμπύρη. Δικιά σου είναι η Λαμπύρη. Εσύ την υπερασπίζει του ανθρώπου. Εγώ το έκανα τηλεόραση. Είμαστε παιδιά που δεν θα το δείτε. Πείτε μου και εμένα γιατί δεν ξέρω για ποιο πρέπει να μιλάτε. Φυσικά και μ' άρεσε πάρα πολύ. Ναι, αλλά όλα έξω. Σοβαρά. Δηλαδή μιλάμε ότι εντάξει, η τρέμη γεωλογείται να το κάνει, αλλά η Λαμπύρη. Παιδιά δεν το έχω δει για να το σχολιάσω, από εκεί πέρα το είναι κάτι διαφορετικό, δεν είναι κακό. Όχι, ότι την κοπέλα την έχεις ρίξει, να λέει δελτία ειδήσεων εκεί που είχε μια καθημερινή εκπομπή και κάθε μέρα τη βλέπαμε. Πώς θες την αφήσεις. Όταν λες δελτίο ειδήσεων, ίσα, για όνομα του Θεού. Όχι, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι, ήταν κάτι το οποίο έκανε τον κύκλο του, πολύ επιτυχημένα, πραγματικά. Και επειδή μπούλησα να μου ρολόι εδώ στον δρόμο. Τι είναι αυτό, θα σκάσει βόμβα. Μου είπα ότι είναι Βασαρό Κωνσταντίνο, σοβαρά μιλάω. Και φαινόταν σαν Βασαρό Κωνσταντίνο, παπάρια σου. Λοιπόν. Αυτό, μια εκπομπή που κάνει τον κύκλο τη, πολύ επιτυχημένα και άλλαξε κάποια πράγματα. Είχε ανάγκη το κανάλι. Αυτό είναι σε μετάφραση. Συγγνώμη. Τι λέει, έφαγα αυτή τη Λαμπύρη. Πώ νιώθει αυτό, πώ νιώθει με τη Λαμπύρη μέσα σου. Πρώτα απ' όλα, κύριε Αναστασία, όταν μου λέτε, με κοιτάτε τα μάτια. Δύσκολο. Όχι μόνο για τον Αναστασία. Εγώ κάτι. Δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Είναι σοβαρό, δεν πρέπει να γελάτε. Είναι ιατρικό. Εκδηλώνεται. Πάθανε μια βλεφαρόπτωση. Λέγεται βλεφαρόπτωση. Τι θες να κάνω, δηλαδή. Παράγαλα, δεν μπορώ να δει έναν άνθρωπο επειδή έχει βλεφαρόπτωση. Δεν το προλάβετε. Κάτι θέλετε να με ρωτήσετε όμως. Δεν πάει στο διάλογο. Έχει απαντήσει κανένα για το φόνο. Η ερώτηση είναι ένα πρόσχημα. Αλλά μπορεί να απαντήσει ό,τι θες. Μα δεν θυμάμαι τι με ρωτήσατε. Κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Γι' αυτό το όλα. Εδώ μέσα γίνονται σφόδομα και ρόμομα. Τι. Τι
γίνω, δεν γίνω, δεν ξέρω, πες το λίγο αυτό. Εδώ μέσα γίνονται, εδώ μέσα γίνονται. Τι γίνονται? Απαπαπαπα, άλλο τι θα δούμε τώρα. Και εγώ μωρά λέει. Άλλο μας έχει κάνει αυτός έτσι. Για καλό δεν είναι. Πού είμαι εγώ? Το πλάνο. Καταρχήν, σήμερα είσαι ανεβασμένος πάντως. Σου μιλάω ειλικρινά. Όλοι σπάνια, δεν ξέρω. Έτσι πρέπει. Δεν ξέρω αν έχεις κανένα ρουσκάκι πριν έρθεις. Τίποτα. Επειδή είναι ανεβασμένος, έχει ανεβάσει και τη δική μου την κάμερα και φαίνεται μόνο το τσιλούφι μου. Κατέβασε βραδιά. Άμπραγκο. Φτιάξε με εκεί πέρα. Το ανέβηκα και εγώ. Έτσι, μπράβο. Παιδιά, ήθελα να σου πω για την Νικολέτα Ράλη, δεν το έχει η κοπέλα. Δεν το έχει. Μονοψήφια τα νούμερα, εντάξει, να λέμε, δεν είναι παρουσιάστρια. Ναι, καμία σχέση. Λοιπόν, Βασίλη, επειδή η ώρα τελείωσε και δεν είπαμε σήμερα στον διαγωνισμό, σε παρακαλώ πολύ. Αχ, παιδιά, χίλια συγγνώμη, τον διαγωνισμό. Ένας τυχερός ή μία τυχερή τηλεθεάτρια από εσάς που βλέπετε αυτή την υπέροχη εκπομπή με τα πολλά ενδιαφέροντα θέματα κερδίζει ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου επώνυμα αξίας 300 ευρώ από τα καταστήματα οπτικών Άννα Σιρκέλη. Την ευχαριστούμε ιδιαίτερως γι' αυτό. Στέλνετε απλά όνομα, επίθετο και κινητό τηλέφωνο στο info@tvlifestyle.gr, ένα απλό mail δηλαδή, γράφοντας δίπλα τη λέξη γυαλιά. Για να καταλάβουμε για ποιο διαγωνισμό πρόκειται, γιατί έχουμε πάρα πολλά δώρα. Ευχαριστούμε. Έλα. Κοπιά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Σιρκέλη. Καλή επιτυχία, info@tvlifestyle.gr, όνομα επίθετο, κινητό τηλέ... Ας το καλό, θα πιάσω, δώσε τέλος εκπομπής, γιατί δεν γίνεται αυτό το πράγμα σήμερα. Μέχρι το πρίξτε, με βρήκατε χαμό στο καναπέ. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε. Άντε και εσύ να ευχαριστήσεις, τελείωσε. Παρακαλώ, θα σας πούμε για αύριο, να είστε καλά, να φορτάτε υπέρα. Γεια! Τελικά το βρήκα και πήγα και αγάπησα ένα μωρό τη Ρίτα. Ρίτα 18 χρονών.